οι χθεσινοί συζήτηση των φορέων ήταν για πραγματικά αποκαλυπτική σε σχέση με το συζητούμενο νομοσχέδιο, γιατί αναδείχνει για άλλη μια φορά, ακόμα και από τις πιο μετριοπαθείς τοποθετήσεις, την μεγάλη ανησυχία που εκφράστηκε από κάθε μεριά για τον τρόπο εφαρμογής μιας, κατά τη γνώμη μας, έτσι κι αλλιώς αντιλαϊκής και αντιδραστικής μεταρρύθμισης. Στην πραγματικότητα αποδείκνει ότι όλα αυτά τα έβηχα που περιγράφονται, υποτίθεται, στο σκοπό του νομοσχεδίου. Με συγχωρείτε, ανοίξτε την κάμερα, κυρία Κομινάκη. Συμβολή στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την καθυστέρηση έκδοση δικαστικών αποφάσεων, παραμένουν πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Αν θέλετε, ανοίξτε την κάμερα, κυρία Κομινάκη. Δεν σας βλέπω. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Μια χαρά. Είναι εντάξει. Μια χαρά. Ευχαριστώ. Επιμένουμε επομένως ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε μόλις 10 μέρες πριν από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους και εφαρμογής του νέου νόμου, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμιά ουσιαστική προετοιμασία παρά την όπως περιγράφηκαν τιτάνιες προσπάθειες που γίνονται από τη μεριά τόσο των δικαστών όσο και των δικαστικών υπαλλήλων. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ μακριά από αυτή που προσπαθεί να περιγράψει ο Υπουργός με τις διαβεβαιώσεις ότι ξεκινώντας το δικαστικό έτος θα είναι καθόλου έτοιμη για την εφαρμογή του. Είναι δικαιολογημένη η τεράστια ανασφάλεια δικαίου που νιώθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις υποθέσεις, και η προσπάθεια να παρουσιάσετε τα σχετικά ζητήματα ως τεχνικά προβλήματα προς επίλυση, κατά τη γνώμη μας, είναι παραπλανητική και δεν πείθει. Στην πραγματικότητα επιβεβαιώνεται ότι ο εσπευσμένος χαρακτήρας ψήφισης του νέου δικαστικού χάρτη, χωρίς καμιά, όπως αποδεικνύεται, ουσιαστική προετοιμασία της εφαρμογής του, ήταν χαρακτηριστική η τοποθέτηση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων, που μίλησε ότι δεν λήφθηκε υπόψη πραγματικά οι δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια της χώρας. Επιβεβαιώνει πλήρως την κριτική μας ότι το νέο πλαίσιο διαμορφώθηκε στην πραγματικότητα ως επιταγή των αντιλαϊκών προεπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης για μια δικαιοσύνη φιλική στις επενδύσεις. Αυτή είναι η έγνοια σας, αυτές τις προθεσμίες και τις απαιτήσεις τρέχετε να προλάβετε και όχι βεβαίως την εξυπηρέτηση των λαϊκών υποθέσεων, τη βελτίωση στην πραγματικότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας της δικαιοσύνης. Η ανάγκη της προετοιμασίας, της ασφάλειας δικαίου κλπ. Περνούν πραγματικά σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Άλλωστε, για την προσαρμογή στο νέο δικαστικό χάρτη δεν είναι οι μόνες τροποποιήσεις νόμου που πρέπει να γίνουν αυτοί που σήμερα ψηφίζουμε. Έχω ήδη επισημάνει στην επί της αρχής τοποθέτηση τη βασική κριτική σε ορισμένα από τα κατά τη γνώμη μας σημαντικότερα άρθρα που αποδεικνύουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις και την κριτική που κάνουμε σε σχέση με το νομοσχέδιο. Θα επαναφέρω ορισμένες από αυτές πιο συνοπτικά, για να μην επαναλαμβάνω όσο αναλυτικά είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση. Ιδιαίτερα σε σχέση με το σκοπό, όπως αναφέρθηκα, ο διακηρυγμένος σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης περί επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, κατά τη γνώμη μας, όχι μόνο δεν θα επιτευχθεί, αλλά μάλλον θα επιβαρυνθεί περαιτέρω λαϊκές υποθέσεις, και αυτό βεβαίως δεν αφορά το σύνολο των υποθέσεων, γιατί είναι πράγματι η κεντρική επιδίωξη των μέχρι σήμερα αλλαγών στο σύστημα της απονομής της δικαιοσύνης, όπως και στο δικαστικό χάρτη, είναι η επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα για τις κρίσιμες υποθέσεις του μεγάλου κεφαλαίου των οικονομικών συμφερόντων, βλέπετε επενδυτικά δικαστήρια και άλλα, και όχι βεβαίως για τις υποθέσεις που αφορούν στα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Υπάρχει πικρή και πλούσια πείρα,
κάθε μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το όνομα της επιτάχυνσης γινότανε, αλλά χωρίς καμιά ουσιαστική βελτίωση, μάλλον στο αντίθετο οδηγούσε. Ακούσαμε και τα χαρακτηριστικά που ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων σε σχέση με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, σε σχέση με τα κληρονομητήρια, τα σωματεία κλπ. Πώς τελικά τις προσημειώσεις κλπ. Πώς τελικά μάλλον επιβράδυναν την έκδοση αποφάσεων και όχι την επιτάχυναν. Αντίστοιχα, παραδείγματα είναι η νέα τακτική αποστεωμένη διαδικασία χωρίς εμάρτυρη απόδειξη στο ακροατήριο. Είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς τελικά δεν οδηγεί στην βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης. Και τελικά, ποιο είναι το κοινό ζητούμενο, ότι όσο δεν μιλάτε για προσλήψεις εδώ και τώρα ανθρώπινου δυναμικού, για κάλυψη όλων των κοινών οργανικών θέσεων για να μπορούν οι όποιες μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν, κάθε συζήτηση για επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι από την αρχή υπονομευμένη. Τώρα, σε σχέση με τις ασάφεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται από το νέο πλαίσιο, είναι χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, τα άρθρα 4 και 5, δηλαδή τα νέα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Πολιτικής Δικαιονομίας, με τις δύο κατηγορίες καθήλων αρμοδιότητας, την αποκλειστική και εξαιρετική, στην προσπάθειά σας να λύσετε το γόρδιο δεσμό που δημιουργείται. Όπως επίσης και κυρίως οι ασάφειες για την αρμοδιότητα επί των εφέσεων στο άρθρο 7, και εν μέρη στο άρθρο 33 που αφορά τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας. Επίσης, η διάταξη του άρθρου 20 σχετικά με την παράλληλη δυνατότητα κατάθεσης αγωγής στην Κύρια και την περιφερειακή έδρα θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έρχεται να λύσει. Ακούσαμε για την τεχνική αδυναμία του ισχύοντος ηλεκτρονικού συστήματος και της σχετικής ενιαίας ενημέρωσης, που βεβαίως αφορά και τα ζητήματα των δικογράφων, αφορά και τα ζητήματα της έκδοσης πιστοποιητικών κλπ, όπως αναλυτικά σημείωσαν στους τοποθετήσεις τους οι φορείς. Σε κάθε περίπτωση μας προβληματίζει και είναι ανοιχτή η συζήτηση για τις πιο μακροπρόθεσμες προεκτάσεις και το κατά πόσο η τάση είναι για περαιτέρω συγχώνευση δικαστικών υπηρεσιών με κατάργηση ορισμένων περιφερειακών εδρών στο μέλλον ή ενδεχομένως και για αντίστοιχο δικαστικό χάρτη και στο δεύτερο βαθμό. Πολύ περισσότερο, και επισημαίνουμε εδώ και ότι διατηρείται στο άρθρο για την... Στο άρθρο 64, το απαράδεκτα οικονομικά κριτήρια για την αναγκαιότητα ύπαρξης ή μη ενός δικαστικού σχηματισμού, την ώρα που προσπαθείτε με κάθε τρόπο να υποβαθμίσετε τη δυνατότητα παρέμβασης σε αυτές τις αποφάσεις των δικαστικών ενώσεων, των δικηγορικών συλλόγων κλπ. Επίσης, επιμένουμε σε σχέση με τα άρθρα 22 και 24, για τα παράβολα. Θεωρούμε ότι κακώς καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν τα χαμηλότερα παράβολα για τα ένδικα μέσα και την ανακοπή ρημοδικία στο ειρηνοδικείο. Θα μπορούσε να διατηρηθεί η διάκριση για το χαμηλότερο ύψος των παραβόλων ανάλογα με το αντικείμενο της διαφοράς. Άλλωστε, το κριτήριο αυτό για τις 30.000 ευρώ υπάρχει, εντάσσεται στο νέο κώδικα. Επομένως, δεν καταλαβαίνουμε γιατί εδώ στην πραγματικότητα επιλέγετε να αυξήσετε το κόστος για τα λαϊκά στρώματα. Βεβαίως, και επαναλαμβάνουμε, το ζητούμενο είναι η συνολική κατάργηση των παραβόλων αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η συνεχής αύξησή τους στο όνομα, υποτίθεται, της εναρμόνισης με τις νέες διαδικασίες. Τώρα, μια μικρή παρατήρηση για το άρθρο 30 που αφορούσε την κατεξαίρεση εκδίκαση ορισμένων υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων στο κοντινό ειρηνοδικείο. Τώρα αυτή η δυνατότητα χάνεται εκ των πραγμάτων.
Και βεβαίως αυτό σημαίνει αναγκάζει ότι θα πρέπει ακόμη και για αυτές τις πολύ απλές περιπτώσεις να μετακινούνται δικηγόροι και διάδικοι χιλιόμετρα μακριά, επιβαρύνοντάς τους βεβαίως πολύ περισσότερο και οικονομικά, ακόμα και για τέτοιες απλές λαϊκές κατά κύριο λόγο υποθέσεις. Φυσικά η διακριτική αφορά και μια σειρά υποθέσεις εκουσίας, απλής κατά κάποιον τρόπο διαδικασίας, όπως δημοσίευση διαθήκης, φράγηση, αποσφράγηση. Αυτά είναι βεβαίως όλες οι αρνητικές συνέπειες από την κατάργηση μιας σειράς δικαστηρίων. Αναφέρθηκα αναλυτικά για το άρθρο 45 που αφορά τους πληστηριασμούς. Είναι χαρακτηριστικό το πώς με κάθε τρόπο προσπαθείτε να ικανοποιήσετε κάθε κεντρικό αίτημα των κορακιών, των μεγάλων εταιριών που συγκεντρώνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των ακινήτων μέσω των πληστηριασμών, με αυτή την πρόβλεψη για να μπορεί να διαμορφώνεται μια πλήρης εικόνα για το φιλέτο που λαχταρά καθένας από αυτούς, το κάθε ακίνητο που πρόκειται να πληστηριαστεί. Όπως βεβαίως και για το άρθρο 46, στην ίδια κατεύθυνση της διευκόλυνσης των πληστηριασμών κινείται για να αντιμετωπίσει ενδεχομένως ορισμένες περιφέρειες την απροθυμία συμβολογράφων να προχωρήσουν στους πληστηριασμούς ή άλλες περιπτώσεις. Κατά τη γνώμη μας θέλουν μια προσοχή αυτές οι διατάξεις, γιατί ανοίγουν και άλλα ζητήματα για το ίδιο το επάγγελμα του συμβολογράφου, εκφράζουν και μια τάση απελευθέρωσης ενδεχομένως και εδώ ξεκινώντας από τη χωρική αρμοδιότητα. Στην ίδια ουσιαστική κατεύθυνση, και το επισημαίνω, κινείται το άρθρο 47, γιατί είναι πραγματικά χαρακτηριστικό το πώς εκφράζεται μια αγωνία να περιλάβεται ακόμα στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ότι εκείνοι που θα παίρνουν τα σπίτια, οι υπερθεματιστές των ακινήτων που θα παίρνουν δηλαδή τα σπίτια από το πληστηριασμό, θα είναι απαλλαγμένοι από τις οφειλές σε ρεύμα και νερό. Είναι πολύ χαρακτηριστική το πώς επιλέγετε να βάλετε μια τέτοια διάταξη στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, εκφράζει τις αγωνίες σας και ποιον προσπαθείτε με κάθε τρόπο να θωρακίσετε. Οι άνθρωποι δηλαδή χάνουν τα σπίτια τους και το ζητούμενο είναι να εξακολουθούν να χρωστούν το ρεύμα και το νερό. Είναι πραγματικά απαράδεκτες τέτοιου είδους διατάξεις στη στιγμή που αναφέρθηκα και χθες και καμιά ούτε καν για τα μάτια δεν επέλεξε να σχολιάσει ο κύριος Υπουργός στις απειλές και τα αδιέξοδα που βρίσκονται οι λαϊκές οικογένειες, αναφέρονται στο χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικογένειας στην Σεπόλια με το ανάπηρο παιδί που βρίσκεται υπό την πίεση της εταιρείας που πήρε το σπίτι στον πληστηριασμό για να τους πετάξουν έξω. Ζητήσαμε να παρέμβεται και να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Αντί γι' αυτό, άλλες είναι οι προτεραιότητες βεβαίως και του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Να είστε όμως σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα οι κινητοποιήσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος θα δυναμώσουν για τα ζητήματα των πληστηριασμών και της λαϊκής στέγης συνολικά. Εκφράζεται μεγάλο κύμα αλληλεγγύης σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι όσες διακηρύξεις κοροϊδία και αν κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, καμιά από αυτές δεν πρόκειται να λύσει, να ικανοποιήσει την απαίτηση του εργατικού λαϊκού κινήματος για εδώ και τώρα προστασία της λαϊκής κατοικίας και συνολικά απαγόρευση του πληστηριασμού της. Για το άρθρο 50 του νέου 71 του εισαγωγικού νόμου, προφανώς θετική είναι η αύξηση της απαλλαγής από το τέλος δικαστικού ενσύμου στις δικαστικές διαφορές στα 30.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα για την πλήρη κατάργηση του δικαστικού ενσύμου, ιδίως στις εργατικές διαφορές. Τώρα, σε σχέση με τις αλλαγές στον κώδικα οργανισμών δικαστηρίων και της κατάστασης δικαστικών λειτουργών, αναφέρθηκα στην αρχική μου τοποθέτηση αναλυτικά για τα προβλήματα και τις αδικίες που δημιουργούνται σε σχέση με τις δύο επιτηρίδες. Υπάρχουν ενστάσεις ως προς αυτά, δεν θα τα επαναφέρω, τοποθετήθηκα αναλυτικά. Θα ήθελα να επιμείνω ξανά σε αυτή τη συζήτηση σε σχέση με το άρθρο 69 του κώδικα για τις μετακινήσεις των δικαστικών υπαλλήλων, που επιλέξετε πραγματικά να τις ξαναφέρετε
από το παράθυρο μια διάταξη που αναγκαστήκατε να την πάρει, να αναδιπλώθηκε το Υπουργείο και αναγκαστήκε να την πάρει πίσω κατά την ψήφιση του αρχικού νόμου. Είναι πραγματικά μια απαράδεκτη ρύθμιση. Το επισήμαναν και η ίδια η Ομοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων. Όταν μιλάμε για περιφερειακές έδρες που είναι πραγματικά υποστελεχωμένο, είναι δεδομένο ότι αυτές οι εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες θα καταντήσουν να είναι μονιμότητα. Είναι πολύ πικρή η πείρα των υπαλλήλων και από τις μεταβατικές έδρες και τις μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν για την πληρωμή των οδηπορικών κλπ. Το αίτημά τους, το οποίο και στηρίζουμε, είναι να πάρθει πίσω αυτή η ρύθμιση. Δεν μπορεί να αλλάζει τόσο ευθνίδια τον υποδυνεπό προγραμματισμό τη ζωή τόσων εργαζομένων που για χρόνια εργάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Και μάλιστα την ώρα που οι συνθήκες εργασίας τους είναι τόσο εντατικές και απαράδεκτες, δεν κάνετε ούτε την παραμικρή αναγνώριση αυτών των ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας τους, με την ικανοποίηση του υπερόριμου και δίκαιου αιτήματός τους για την επαναφορά του επιδόματος ειδικού σκοπού. Επίσης, έκανα χτες μια επισήμανση σχετικά με τις δυσκολίες που δημιουργούνται στις νησιωτικές περιοχές. Αυτό αφορά βεβαίως και τους δικαστικούς υπαλλήλους με βάση τα παραπάνω, όμως εδώ γεννάται και ένα επιπλέον ζήτημα για τις συνθέσεις των δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 76 και 77 του σχεδίου νόμου, πλέον οι συνθέσεις των δεν θα γίνονται με ορισμό από το διευθύνων του δικαστήριου, αλλά με κλήρωση. Εφόσον στο δικαστήριο υπηρετούν πάνω από 15 δικαστές για τις ποινικές και 10 στα ασφαλιστικά, θα φέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, γιατί εδώ εντάσσονται δύο περιφερειακά δικαστήρια, εκ των οποίων το ένα είναι στη Λίμνο, σε μια λόγω κακής ακτοπλοϊκής ένεσης δυσπρόσιτης περιοχής. Παρότι μιλάμε για τον ίδιο νομό, είναι χαρακτηριστικό το πώς φροντίζεται για την νησιωτικότητα η σύνδεση των νησιών με την έδρα του νομού γίνεται δύο φορές τη βδομάδα με κακές εκπληκτικές συνδέσεις, και το χειμώνα μπορεί να είναι και πολύ χειρότερη. Να μην μιλήσουμε βεβαίως για τον Αϊστράτη, που δεν συνδέεται καθόλου με τη Λέσβο, ενίοτε ούτε καν και με τη Λίμνο. Μέχρι σήμερα όλες οι υπηρεσίες αυτές ορίζονταν με πράξη του διευθύνοντος. Με αυτή την τροποποίηση υπάρχει το εξής πρόβλημα. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, με την κλήρωση, ο ίδιος δικαστικός λειτουργός που θα κληθεί να δικάσει ασφαλιστικά στο περιφερειακό πρωτοδικείο της Λίμνου, στην ίδια εβδομάδα να κληθεί να δικάσει και ποινικό στη Μυτιλήνη? Αυτό είναι πρακτικά αδύνατον, τόσο λόγω της δυσκολίας στην πρόσβαση, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ είναι δεδομένο ότι αυτές οι συνεχείς μετακινήσεις και των δικαστικών λειτουργών θα μειώσουν κατά πόρον το διαθέσιμο χρόνο εργασίας που έχουν και σε συνδυασμό βέβαια και με την επιπλέον επιβάρυνση στην ύλη, για την εργασία τους, για την έκδοση αποφάσεων κλπ. Δηλαδή, αυτού του είδους ρυθμίσεις είναι δεδομένο ότι τελικά θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις αντί για επιτάχυνση, όπως ισχυρίζεστε ότι θα γίνει μέσω των διατάξεων. Ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα θα πούμε στη Β' ανάγνωση.